Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, απόψε από εδώ, από την Αθήνα, στέλνουμε μαζικό, διεθνιστικό μήνυμα αλληλεγγύης στα εκατομμύρια νέους και νέες, στους εργαζόμενους και στο λαό της Βενεζουέλας. Τώρα, αυτές τις κρίσιμες στιγμές που έχουν πολύ μεγάλη ανάγκη την αλληλεγγύη και τη στήριξή μας. Τώρα που τα γεράκια του υπεριαλισμού, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι σύμμαχές τους δυνάμεις στη Λατινική Αμερική σφίγγουν τον κλειό και άλλο γύρω από το λαό της Βενεζουέλας. Τώρα που βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη οι πραξικοπηματικές ενέργειες που αναγνωρίζονται από μια σειρά αστικές κυβερνήσεις ως εκπρόσωποι του λαού, οι μαριονέτες τους, οι αυτοανακηρυσσόμενοι ηγέτες, και ακόμη και η λέξη λέει πολλά, που δεν είναι τίποτα άλλο από αχυράνθρωποι, εχθροί του λαού της Βενεζουέλας, υπερασπιστές των συμφερόντων των υπεριαλιστών και των ντόπιων καπιταλιστών στη μεγάλη αυτή χώρα της Λατινικής Αμερικής, την πρώτη σε αποθέματα πετρελαίου παγκόσμια. Τώρα λοιπόν είναι που φωνάζουμε, όπως και πριν λίγες μέρες έξω από την Αμερικάνικη Πρεσβεία και τα γραφεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Αθήνα, έξω από το Αμερικάνικο Προξενείο στη Θεσσαλονίκη, δυνατά όσες φορές χρειαστεί. Αλληλεγγύη στο λαό της Βενεζουέλας, στον υπεριαλισμό καμιά υποταγή, η μόνη υπερδύναμη είναι η λαή. Συντρόφισσες και σύντροφοι, με το πιο θερμό χειροκρότημά μας καλωσορίζουμε τη συντρόφισσα Ανόη, γραμματέα του Κεντρικού Συμβουλίου της Κομμουνιστικής Νεολαίας Βενεζουέλας. Και ευχαριστούμε τη διπλωματική αντιπροσωπεία της Βενεζουέλας στην Ελλάδα για τη συμμετοχή της. Λέμε δίχως μισόλογα, ναι μεν αλλά και περιστροφές. Καταδικάζουμε την υπεριαλιστική επέμβαση ή πανάτο Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Βενεζουέλα. Την καταδικάζουμε είτε προωθείται με ανοιχτή στρατιωτική επέμβαση, είτε με απόπειρα πραξικοπήματος, είτε και με τα δύο μαζί, αλλά και είτε γίνεται με τελεσίγραφα που ντύνονται με τις κομψές εκφράσεις όπως διπλωματική διαμεσολάβηση, πιέσεις για λεγόμενες ελεύθερες και δημοκρατικές εκλογές. Για εμάς, ο μόνος υπεύθυνος για τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα είναι ο λαός της χώρας, ο οποίος πρέπει μόνος του να αποφασίσει χωρίς εξωτερικές επεμβάσεις για το παρόν και το μέλλον του. Έχει κάθε δικαίωμα να παλεύει για το δρόμο ανάπτυξης που επιθυμεί. Έχει κάθε δικαίωμα η εργατική τάξη, ο λαός, η νεολαία της Βενεζουέλας να παλεύουν ενάντια στους υπεριαλιστές και τις επεμβάσεις τους για τα σύγχρονα δικαιώματα και την κάλυψη των αναγκών τους που τους στερεί το καπιταλιστικό σύστημα. Συντρόφισσες και σύντροφοι, τι κρίνεται αυτές τις μέρες στη Βενεζουέλα? Κρίνεται το αν θα βάλουν στο χέρι τα τεράστια κοιτάσματα πετρελαίου της χώρας, άλλα εμπορεύματα καθώς και μια μεγάλη εσωτερική αγορά, τα αμερικανικά ευρωπαϊκά μονοπόλια και οι ντόπιοι συμμαχοί τους. Κρίνεται το αν θα ανατραπεί μια εκλεγμένη ηγεσία που διατηρεί οικονομικές και πολιτικές σχέσεις με άλλες δυνάμεις, κυρίως τη Ρωσία, την Κίνα, το Ιράν, που έχουν ανταγωνιστικά συμφέροντα με τη ΣΥΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση στην περιοχή και διεθνώς. Κρίνεται το αν κυβερνήσεις της Λατινικής Αμερικής που έχουν στενές σχέσεις με τον Ευρωατλαντισμό θα έχουν ακόμη ένα στήριγμα τη Βενεζουέλα στην υποήπειρο. Για τους παραπάνω λόγους ξοδεύονται από τους υπεριαλιστές δισεκατομμύρια δολάρια. Δίνονται απλόχερα προς τα κόμματα, τις μη κυβερνητικές οργανώσεις και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της αντιδραστικής αντιπολίτευσης. Δεσμεύονται τραπεζικοί λογαριασμοί που συνδέονται με το κράτος της Βενεζουέλας. Επιβάλλονται κυρώσεις στις εξαγωγές πετρελαίου της χώρας. Μπορεί αυτές οι ενέργειες να έχουν ενταθεί το τελευταίο διάστημα, όμως δεν είναι στην πραγματικότητα κάτι το καινούργιο. Εδώ και 20 χρόνια,
Από τότε δηλαδή που εκλέχτηκε πρόεδρος της χώρας ο Ούγκο Τσάβες, δεν έχουν σταματήσει οι προσπάθειες αποσταθεροποίησης, μιας μη αρεστής κυβέρνησης, τα σαμποτάζ, οι απόπειρες πραξικοπημάτων, με πιο χαρακτηριστική αυτή τον Απρίλιο του 2002, από τμήματα της αστικής τάξης και του στρατού, με τη στήριξη των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τότε που είχε πάλι αυτό ανακηρυχθεί πρόεδρος, σε εισαγωγικά ένας εκπρόσωπος του κεφαλαίου, ο τότε πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχάνων, αν και η προεδρία του κράτησε μόλις 2 μέρες εξαιτίας των λαϊκών κινητοποιήσεων και της περάσπισης του πρώην στρατιωτικού Τσάβες από τμήματα του στρατού που αντιτάχθηκαν στο πραξικόπημα και αποφυλάξαν τον εκλεγμένο πρόεδρο, επαναφέροντάς τον στην εξουσία. Οι υπεριαλιστές δεν το βάζουν κάτω. Ο λύκος αρνεί δεν γίνεται όσες προβιές και αν φορέσει. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ συνεχίζει να εξαπολύει απειλές για χρήση στρατιωτικής βίας με το Σύμβουλο Ασφαλείας κύριο Μπόλτον σκόπιμα να διαρρέει την επικείμενη αποστολή 5.000 Αμερικανών πεζοναυτών στην Κολομβία που συνορεύει με τη Βενεζουέλα και είναι σταθερός σύμμαχος των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ. Σπρώχνει κεφάλαια η κυβέρνηση των ΗΠΑ του Βενεζουελάνικου κράτους ύψος 7 δισεκατομμυρίων δολαρίων στον αχυράνθρωπό της. Σπρώχνει όπλα σε πρώην ή και νυν στρατιωτικούς που ενορχιστρώνουν πραξικοπηματικές ενέργειες. Ο Γκουαϊδό έχει αναγνωριστεί ήδη από δεκάδες κυβερνήσεις και έχει ορίσει πρέσβης της αυτοανακυρισσόμενης ηγεσίας του στη ΣΥΠΑ και χώρες της Λατινικής Αμερικής. Αυτή η διαχρονική επέμβαση των ΗΠΑ και άλλων υπεριαλιστικών δυνάμεων, όπως είναι η Ισπανία, που έχει τα δικά της ειδικά συμφέροντα στην Ήπειρο και μεγάλη παρουσία κεφαλαίων, εναντίον των λαών της Λατινικής Αμερικής, η στήριξή τους σε ό,τι πιο σάπιο υπάρχει στο εσωτερικό αυτών των χωρών, στην αστική τάξη, σε φασιστικές, ακροδεξιές και άλλες αστικές δυνάμεις, είναι που έχει γεννήσει στους λαούς και δικαιολογημένα ένα πραγματικό μίσος για τους υπεριαλιστές. Μπορεί οι τακτικές των υπεριαλιστών να εναλλάσσονται κατά καιρούς, να χρησιμοποιούν και το καρότο και το μαστίγιο, όμως ο στόχος τους παραμένει ο ίδιος. Να βάλουν στο χέρι τον πλούτο, τους λαούς της Ηπείρου, την οποία εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν ως την πίσω αυλή της Αμερικής. Μέσα από αυτή την πραγματικότητα έχουν προκύψει και μια σειρά ανέκδοτα που είναι πολύ γνωστά στους λαούς της Λατινικής Αμερικής, όπως το εξής. Γιατί δεν έχει γίνει, λέει, ποτέ πραξικόπημα στις Ηνωμένες Πολιτείες, μα γιατί εκεί δεν υπάρχει Αμερικάνικη πρεσβεία. Οι χούντες σε Βραζιλία, σε Κολομβία, σε Χιλή, σε Αργεντινή, σε Νικαράγουα, σε Ελ Σαλβαδόρ και άλλες χώρες της Ηπείρου, οι ποταμοί αίματος που χύθηκαν εξαιτίας των επεμβάσεων και των πραξικοπημάτων που ενορχιστρώθηκαν από τη ΣΥΠΑ, δικαίως κάνουν τους λαούς αυτών των χωρών να μην ξεχνούν ότι ΝΑΤΟ και ΗΠΑ σημαίνει χούντες και πολέμοι. Και δεν πρέπει να ξεχαστεί, συντρόφισσες και σύντροφοι, ότι οι αστικές τάξεις σε κάθε χώρα της Λατινικής Αμερικής, οι καπιταλιστές, οι εκμεταλλευτές, ήταν και είναι αυτοί που δεν διστάζαν και δεν διστάζουν σε συνεργασία με τους υπεριαλιστές να αιματοκυλούν τους λαούς, να επιβάλλουν το σιδερένιο χέρι τους πάνω στο εργατικό λαϊκό κίνημα, ακριβώς για να προστατέψουν την εξουσία τους, τα συμφέροντα και τα κέρδη τους. Έπιασε άραγε τους υπεριαλιστές όμως ο πόνος για τη Βενεζουέλα, για το λαό της. Βέβαια, ποιοι μιλάνε, άραγε ποιοι. Μιλάει για το χαμηλό βιωτικό επίπεδο του λαού ο Αμερικάνος πρόεδρος Τραμπ, αλλά στη Βενεζουέλα. Γιατί στη ΣΥΠΑ μπορεί να ζει το 25% των δισεκατομμυρίων παγκοσμίως, ζουν όμως και 41 εκατομμύρια άνθρωποι κάτω από τα όρια της φτώχειας. Μιλάει για καταπάτηση των δικαιωμάτων του λαού, μάλιστα ο πρόεδρος που στηρίχτηκε από τους ναζιστές δολοφόνους της Ku Klux Klan και στην Ελλάδα από την ναζιστική εγκληματική Χρυσή Αυγή, ο πρόεδρος της υπεριαλιστικής δύναμης που έχει περισσότερες από 800 αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις σε όλο τον κόσμο και έχει εξαπολύσει πολέμους σε όλες τις Ηπείρους. Μιλάει για καταστολή του λαού στη Βενεζουέλα ο Μακρόν, που μόνο τους προηγούμενους μήνες στη Γαλλία συνελήφθησαν 3.300 διαδηλωτές, τραυματίστηκαν 2.000 από τις δυνάμεις καταστολής, σκοτώθηκαν 8
Κανένας δεν μπορεί να ξεχάσει τις δημοκρατικές εικόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά από μαθητική κινητοποίηση στη Γαλλία, με τους δεκάδες μαθητές να είναι γονατισμένοι, με τα χέρια στο κεφάλι, περιτριγυρισμένοι από πάνοπλους αστυνομικούς, λες και είναι κρατούμενοι σε κάποιο στρατόπεδο συγκέντρωσης. Μιλούν για εκατομμύρια πρόσφυγες και μετανάστες από τη Βενεζουέλα σε άλλες χώρες. Ο πρωθυπουργός της χώρας που το 21% των πολιτών της ζει έξω από αυτήν, ο Κώστα της Πορτογαλίας. Και για συνθήκες που δεν μπορεί κανένας νέος να ζει, ο πρωθυπουργός Σάντσης της Ισπανίας, που είναι η δεύτερη στην ανεργία στην Ευρώπη. Μιλούν για ναρκοδικτατορία. Ο πρόεδρος της Κολομβίας, της χώρας που εξάγει το 65% του παγκοσμίου εμπόριου κοκαίνης. Για διαφθορά μιλάει ο Αργεντίνος πρόεδρος που φιγουράρει στην κορυφή των Panama Papers. Για καταπάτηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Βενεζουέλα, ο ακροδεξιός πρόεδρος Μπολσονάρο που έλεγε ότι θα σβήσει από το χάρτη τους κόκκινους συμμορίτες. Ταυτίζεται με την εξωτερική πολιτική του Τραμπ, σπέρνει το ρατσισμό, τον εθνικισμό στη βραζιλιάνικη κοινωνία. Είναι φανερό, σύντροφοι και φίλοι, ότι δεν λέμε τα παραπάνω για να εξιδανικεύσουμε τη δύσκολη κατάσταση που ζει ο λαός της Βενεζουέλας. Ξέρουμε ότι η οικονομική κρίση που βιώνουν σήμερα οι εργαζόμενοι στη χώρα είναι αποτέλεσμα του καπιταλισμού, του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής. Η κατάσταση φυσικά επιδεινώνεται από το εμπάργκο και τις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις. Πάει όμως πολλοί να κουνάνε το δάχτυλο, οι εκμεταλλευτές, οι διαχειριστές της βαρβαρότητας του καπιταλισμού στις χώρες τους, οι φιλελεύθεροι, οι σοσιαλδημοκράτες, οι ακροδεξιοί, όλοι μαζί που σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης προωθούν τις αποφάσεις της Ένωσης του Ευρωπαϊκού Κεφαλαίου. Εδώ πραγματικά ταιριάζει το κοίτα ποιος μιλάει. Γι' αυτό λέμε, είναι ψεύτες, είναι υποκριτές, αυτοί ήταν πάντα, αυτοί είναι και αυτοί θα είναι οι Αμερικάνοι, οι Ευρωπαίοι υπεριαλιστές. Φίλες και φίλοι, σύντροφοι και συντρόφισσες, δεν θέλουμε ούτε στη Βενεζουέλα ούτε πουθενά στον κόσμο μια νέα υπεριαλιστική επέμβαση. Μια ματιά να ρίξει κανείς στο δημοφιλές πια 10 Years Challenge που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο το τελευταίο διάστημα και δείχνει πώς ήταν η Συρία, το Αφγανιστάν, η Εμένη, άλλες χώρες πριν 10 χρόνια και πώς είναι σήμερα μετά τις υπεριαλιστικές επεμβάσεις αρκεί. Δεν θέλουμε μια νέα Ιουγκοσλαβία που σε λίγες μέρες συμπληρώνονται 20 χρόνια από τότε που οι νατοϊκοί δολοφόνησαν 5.000 ανθρώπους, περισσότερους, σκότωναν παιδιά, βομβάρτιζαν αμάχους, σχολεία, νοσοκομεία, με ευτικές κλινικές, που πότιζαν με αμπεμπλουτισμένο ουράνιο και βόμβες στήρωσης χιλιάδες ανθρώπους, στο όνομα βέβαια της δημοκρατίας και της υπεράσπισης των μειονοτήτων. Για να έρθουν όμως στη συνέχεια και να κάνουν πράξη αυτό που ανήγγειλε από τότε, από τους βομβαρδισμούς, η Washington Post, επανασχεδιάστε τον χάρτη των Βαλκανίων. Διαμελίζοντας δηλαδή μια ολόκληρη χώρα, φυτεύοντας δεξιά και αριστερά βάσεις, όπως τη μεγαλύτερη αμερικανονατοϊκή βάση που υπάρχει σήμερα στον κόσμο και βρίσκεται στο Κόσοβο, αλλά και βάζοντας νέες χώρες, όπως το Μαυροβούνιο πριν λίγα χρόνια στο ΝΑΤΟ και αυτές τις μέρες στη Βόρεια Μακεδονία, στηρίζοντας τον εθνικισμό για να προχωρά απρόσκοπτα το διέρη και βασίλευε των λαών. Και δεν θέλουμε, σύντροφοι, μια νέα Συρία, δεν θέλουμε μια νέα Ιεμένη, δεν θέλουμε μια νέα Λιβύη, ένα νέο Ιράκ, ένα νέο Αφγανιστάν, μια νέα Ουκρανία. Και περνάει και από το δικό μας χέρι να μην πιάσουν τόπο στις συνειδήσεις των εργαζόμενων και της νεολαίας στην Ελλάδα τα προσχήματα των υπεριαλιστών για να δικαιολογήσουν ακόμη μια υπεριαλιστική επέμβαση. Προβάλλοντας από την πλευρά μας τα πραγματικά γεγονότα, αξιοποιώντας περισσότερο το ριζοσπάστη, τον οδηγητή σε αυτή την κατεύθυνση και με τα επιχειρήματά μας στα σχολεία, τις σχολές, τους χώρους δουλειάς και τις γειτονιές, να μην επιτρέψουμε να περάσει η βρώμικη προπαγάνδα. Άλλωστε, είναι γνωστή η τακτική με την οποία οι υπεριαλιστές τρώνε το έδαφος, τσεκάρουν πρώτα τα προσχήματά τους, την προπαγάνδα τους, στους λαούς των ίδιων των χωρών τους. Κατά πολέμηση τρομοκρατίας, προστασία των μειονοτήτων, καταστροφή όπλων μαζικής καταστροφής, υπεράσπιση της δημοκρατίας και άλλα τόσα προσχήματα τα τελευταία χρόνια. Αφού όμως καίγονται τόσο για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα, γιατί δεν βγάζουν κιχ, για παράδειγμα, για τη Σαουδική Αραβία? Εκεί είναι καλοί οι μονάρχες και οι σεΐχηδες. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με τους θεμαχισμούς, με τα σφαξίματα. Δεν υπάρχει προφανώς καμία καταπίεση των γυναικών. Φυσικά,
αφού η κυβέρνηση αυτής της χώρας δίνει πετρέλαιο στους υπεριαλιστές και αντίστοιχα αγοράζει όπλα. Και μάλιστα είναι η δεύτερη χώρα σε αποθέματα πετρελαίου παγκόσμια πίσω από τη Βενεζουέλα, βομβαρδίζει το λαό της Ιεμένης καταδικάζοντας 11 εκατομμύρια ανθρώπους στην πείνα. Γιατί τόσα χρόνια στηρίζαν τους τζιχαντιστές στη Συρία και πάει λέγοντας. Τελικά προώθησαν τα σχέδιά τους, βρήκαν τις κατάλληλες αφορμές να επέμουν στον Ιράκ, στη Συρία, σε άλλες χώρες της περιοχής. Συντρόφισσες και σύντροφοι, ο λαός της Βενεζουέλας και όλοι οι λαοί του κόσμου και ακόμη περισσότερο αυτοί που βρίσκονται στο στόχαστρο της υπεριαλιστικής επιθετικότητας, στην Ελλάδα έχουν έναν σταθερό, έναν ειλικρινή σύμμαχο. Είναι το κόμμα μας, το Ηρωικό Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, στα 100 χρόνια ζωής και δράσης του, έχει αποδείξει ξανά και ξανά ότι είναι ο γνήσιος υπερασπιστής των συμφερόντων του ελληνικού λαού και γι' αυτό το λόγο και των λαών όλου του κόσμου, που η ιδεολογία του είναι ο μαρξισμός-λενινισμός και ο προλεταριακός διεθνισμός, που ακούραστα δρά για τη φιλία, για τη συνεργασία, για την κοινή πάλη των λαών στην περιοχή μας και σε όλο τον κόσμο, ενάντια στον κοινό μας εχθρό, τον καπιταλισμό, το σύστημα της εκμετάλλευσης, των πολέμων, των υπεριαλιστικών επεμβάσεων, της φτώχειας, της δυστυχίας, της προσφυγιάς. Αλλά και οι νέοι της Βενεζουέλας και όλου του κόσμου στην Ελλάδα έχουν ένα πραγματικό υπερασπιστή τους, την Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδας, που είναι φτιαγμένη από τα ίδια υλικά που είναι φτιαγμένο και το κόμμα μας, που περισσότερα από 50 χρόνια τώρα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της υπεράσπισης των δικαιωμάτων της νεολαίας, εκφράζει τη διεθνιστική αλληλεγγύη με τους νέους και τις νέες σε όλο τον πλανήτη που αγωνίζονται για μια καλύτερη ζωή, για ένα κόσμο στο ύψος των ονείρων και των ανθρώπων. Το κουκουέ... Το ΚΚΕ και η ΚΝΕ όλα αυτά τα χρόνια έχουν αναπτύξει συντροφικές, διμερείς σχέσεις και κοινή πάλη με το Κομμουνιστικό Κόμμα Βενεζουέλας και την Κομμουνιστική Νεολαία αντίστοιχα. Είναι δεκάδες οι φορές που αντιπροσωπείες μας έχουν βρεθεί στη Βενεζουέλα, αναπτύσσοντας μια ιδιαίτερη, ειλικρινή σχέση με το λαό της χώρας, σχέση στηριγμένη στην αλληλεγγύη, την υπεράσπιση των δικαιωμάτων του. Και από αυτό το βήμα θέλουμε να ευχαριστήσουμε πολύ την Κομμουνιστική Νεολαία Βενεζουέλας για την πρόσκληση και να σας ενημερώσουμε ότι μέσα στις επόμενες εβδομάδες για ακόμη μια φορά αντιπροσωπεία της Κομμουνιστικής Νεολαίας Ελλάδας θα βρεθεί στη Βενεζουέλα για να συμμετάσχει σε εκδηλώσεις αλληλεγγύης στο λαό της. Η στάση αρχών όλα αυτά τα χρόνια μας επιτρέπει να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους και για το ρόλο των πολιτικών δυνάμεων στην Ελλάδα. Έτσι καταδικάζουμε, γιατί είναι προς το συμφέρον κάθε λαού και φυσικά και του ελληνικού λαού, την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, που καλύπτει την εγκληματική επέμβαση στον ΗΠΑ, αφού σε όσες ανακοινώσεις εξέδωσε, δεν βρήκε το χώρο να αναφέρει ούτε μια φορά τις ΗΠΑ και τις ευθύνες τους. Και πώς θα μπορούσε, όταν έχει γίνει ο καλύτερος σημειοφόρος της αμερικανικής πολιτικής στην Ανατολική Μεσόγειο και τα Βαλκάνια. Είναι προκλητική η στάση της και είναι προσβολή, αληθινή προσβολή στα θύματα του υπεριαλισμού σε όλο τον κόσμο. Καταδικάζουμε ακόμη τη συμμετοχή της κυβέρνησης στις επικίνδυνες αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά του λαού της Βενεζουέλας, με τις οποίες στηρίζονται οι αντιδραστικές δυνάμεις της αντιπολίτευσης. Καταδικάζουμε αποφασιστικά επίσης τη στάση της Νέας Δημοκρατίας και των άλλων αστικών κομμάτων που στηρίζουν την επέμβαση στη Βενεζουέλα, στο όνομα μάλιστα των μεγάλων προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο λαός της χώρας, τη στιγμή που κρύβουν, ακριβώς επειδή στηρίζουν τον καπιταλισμό, ότι το εκμεταλλευτικό σύστημα βρίσκεται πίσω από την κατάσταση, από τις δυσκολίες, από τη φτώχεια όλων των λαών του κόσμου. Φυσικά η Νέα Δημοκρατία, για να καταφέρει να κάνει αντιπολίτευση στο ΣΥΡΙΖΑ που τη κλέβει όλο το αντιλαϊκό έργο, κάνει ότι δεν βλέπει την υποκριτική στάση του για τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα, προσπαθώντας φυσικά να εμφανιστεί πιο γνήσια ευρωατλαντική,
Αμερική, εγκαλεί την κυβέρνηση ότι τάχα δεν ταυτίζεται με τους συμμάχους του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι, όπως λέει, αναγνωρίζει τη δικτατορία που υπάρχει στη χώρα. Αυτή την κριτική είναι που αξιοποιεί και ο ΣΥΡΙΖΑ για να πουλάει αριστεροσύνη απευθυνόμενος και σε διαφορετικό ακροατήριο. Έτσι παίζεται άλλωστε το παιχνίδι του διπολισμού, για να καταφέρουν να παίζουν ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία κάθε φορά το ψεύτικο δίπολο πρόοδο-συντήρηση, ειδικά μπροστά στις εκλογές των επόμενων μηνών. Και αυτό παρότι έχουν αποκαλυφθεί ολοφάνερα. Το ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου ενάντια στο λαό της Βενεζουέλας προτάθηκε από τα συνεταιράκια του στην Ευρωπαϊκή Ένωση, από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, που είναι μέλος του η Νέα Δημοκρατία, το Κόμμα των Φιλελευθέρων, αλλά και το Κόμμα των Σοσιαλιστών, με το οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ ονειρεύεται αντιφασιστικά και προοδευτικά μέτωπα. Η Σοσιαλιστική Διεθνής, άλλωστε με τον πρόεδρο Γιώργο Παπανδρέου, έχει ήδη δηλώσει στήριξη στην ανατροπή του εκλεγμένου πρόεδρου της Βενεζουέλας, όπως και οι σοσιαλδημοκρατικές κυβερνήσεις της Ισπανίας και της Πορτογαλίας. Η καθαρότητα των θέσεων του ΚΚΕ, η συνέπεια λόγων και πράξεων, το γεγονός ότι πάει κόντρα στο ρεύμα ακόμη μια φορά και υπερασπίζεται το δικαίωμα κάθε λαού να αποφασίζει ο ίδιος για το παρόν και το μέλλον του, χωρίς εξωτερικές επεμβάσεις, πρέπει να γίνει κριτήριο, ακόμη ένα κριτήριο για να ενισχυθεί αποφασιστικά. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, τελειώνοντας, αύριο ολοκληρώνεται το 12ο συνέδριο της οργάνωσής μας. Μαζί μας αυτές τις μέρες, σε αυτό το κορυφαίο γεγονός για μας, έχουμε τους αντιπροσώπους 30 κομμουνιστικών νεολαίων και αντιπεριαλιστικών οργανώσεων νεολαίας από όλο τον κόσμο. Δεσμευόμαστε ότι θα κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για την ανάπτυξη της κοινής μας πάλης, την ενίσχυση της συζήτησης, την ανταλλαγή πείρας ανάμεσα στις οργανώσεις μας για να δυναμώσει ο αγώνας των νέων ενάντια στον καπιταλισμό διεθνώς. Γιατί η καρδιά κάθε κνήτη και κνήτη σας χτυπάει στην Ελλάδα, όμως χτυπάει και για το λαό της Βενεζουέλας. Χτυπάει και για τον άνθρωπο στην πόλη της Καλκούτας που τον εμποδίζουν να βαδίζει, για τα ταξικά μας αδέρφια σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης, που ίσως να μην ακούσουμε ποτέ και τη φωνή τους, για τους μαθητές στην Ιταλία που σηκώνουν ξανά την κόκκινη σημαία, την Παντιέρα Ρώσα, για όσους βαδίζουν σήμερα στα βήματα του κομμαντάτε Τσε Γκεβάρα στη Λατινική Αμερική και λένε για πάντα μέχρι τη νίκη, για όλους και όλες αυτούς που είναι αφιερωμένα τα διεθνιστικά τραγούδια που θα ακούσουμε σε λίγο από τους συντρόφους και τις συντρόφισσες μουσικούς που τα επιμελήθηκαν. Γιατί η αγκαλιά κάθε κνήτη και κνήτη σας χωράει τους συναδέλφους μας στη δουλειά, στη σχολή, τους μαθητές μας στο σχολείο, είναι όμως τόσο μεγάλη και χωράει και τους νέους και τις νέες σε όλες τις γωνιές του πλανήτη που δίνουν τη μάχη ενάντια στον καπιταλισμό για τη νίκη μας για το σοσιαλισμό. Γιατί όπως το σύστημα ό,τι και να κάνει δεν βάζει τους κνήτες και τις κνήτησες στο χέρι, έτσι δεν βάζει επίσης και τόσους και τόσους νέους σε άλλες χώρες που παλεύουν μέσα από τις κομμουνιστικές νεολαίες για την ενίσχυσή τους. Γιατί ο συσχετισμός δεν θα παραμείνει αιώνια αρνητικός, γιατί οι λαοί έχουν τη δύναμη και θα επιβάλλουν το δίκιο τους, γιατί το μέλλον είναι μπροστά μας, η νεολαία θα το ζήσει, γιατί το μέλλον δεν είναι ο γερασμένος και σάπιος καπιταλισμός, είναι το πραγματικά σύγχρονο και νέο, ο νέος κόσμος σοσιαλισμός. Ας του ανοίξουμε το δρόμο.